Πώς μπορεί μέσα στην τόση ασχήμια που εξαιτίας της γέρασε όλη την Ελλάδα να είναι νέα μονάχα αυτή! Να είναι ακόμη ωραία! Γυναίκα έχει γεννηθεί και έμεινε γυναίκα. Μακάρι όπως εσύ μας χάραξες εμένα αυτόν. Ο Γιάννης Κακλέας επέστρεψε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων καταθέτοντας την πρώτη του σκηνοθεσία αρχαίες ελληνικής τραγωδίας με τον Ορέστη του Ευρυπίδη στην μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά. Σιγά! Ήσυχο να είναι το πόδι σας. Ο θόρυβος, ακούτε τον. Μην έρχεται μαζί σας και φέρει εδώ το χτύπο και ξυπνήσει ο αδελφός μου. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα έργο γεμάτο σφοδρές συγκρούσεις, ανατροπές, απολογίες και έντονο πολιτικό προβληματισμό. Ένα έργο που δεν σταματά να θέτει συνεχώς ερωτήματα για τις σχέσεις των γονέων και των φίλων, της κοινωνικής συνοχής και της επιβίωσης των νέων σε ένα κόσμο που καθορίζεται από παράγοντες έξω από τους ίδιους. Θα χαμηλώσω τους λυγμούς σου, τις καταχνιάς οδειάς σου τα αναφιλητά, θα τα υψώσω δάσο στην ερημό σου, να γίνουν φύλλα οι λύπες για τον αδερφό μου. Στον ρόλο του Ορέστη ο εξαιρετικός Άρης Σερβετάλης, ενώ δίπλα του πρωταγωνιστεί ένας λαμπερός θείασος ηθοποιών που ξεχωρίζουν για τις ερμηνευτικές τους ικανότητες, μεταξύ των οποίων η Μέρη Μινά ως Ηλέκτρα, ο Πάνος Βλάχος ως Μενέλαος, ο Γιώργος Ψυχογιός ως Τυνδάρεος, ο Εμίλιος Σταματάκης ως Πυλάδης, η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου ως Ωραία Ελένη και ο Ζερόμ Καλουτά ως Φρύγας. Μητέρα, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Μάνα, μη με δίνεις ενήφες οχές. Μάνα, Ωραίστη, τι σε έπισε, εγώ η αδερφή σου είμαι. Έρχονται, τις βλέπω, με κοιτάζουν και είναι σαν να με κοιτάς εσύ, μάνα, με δίκοπης τσεκουριάς βαθύ κόκκινο βλέμμα. Από τα μάτια τους κρυνός δυνάζεται επάνω μου το αίμα. Μάνα, πλησιάζουν, λυσάν, μανιάζουν, ορμάν, μαρπάζουν, μάνα. Ωραίστη, μη κοιτάς, μη βασανίζεσαι άλλο. Δεν πρέπει να κοιτάς το τίποτε, γιατί στο τέλος θα γυρίσει και αυτό και θα σε δει. Δεν πρέπει να αφήνεις να βλέπει η ψυχή, γιατί όσα εκείνη μόνο μπορεί να δει, στο τέλος θα τα δεις κι εσύ. Η Ηλέκτρα και ο Ορέστης, νέοι, πληγωμένοι, εύθραυστοι, απροστάτευτοι και ευάλωτοι, ασφικτιώντας μέσα στον μύθο τους, μετατρέπονται σε άγρια ζώα. Αποδιωγμένοι μετά την πράξη τους, γίνονται από παιδιά βασιλέως, μοιάσματα στην ίδια τους την οικογένεια και ανεπιθύμητοι στην ίδια τους την πατρίδα. Ο Μενέλαος και η Ελένη φτάνουν από την Τρία. Τα δύο αδέρφια ελπίζουν στην παρέμβαση του Μενέλαου, αλλά ούτε αυτός ούτε ο Τυνδάρεος σκοπεύουν να τους βοηθήσουν. Ο Ορέστης στρέφεται τότε στον Πυλάδη. Οι δύο τους, με την βοήθεια της Ηλέκτρας, σχεδιάζουν ένα πλάνο εκδίκησης με θύματα την Ελένη και την κόρη της Ερμιόνη. Την τελική λύση έρχεται να δώσει η παρέμβαση του απομηχανής θεού Απόλλωνα. Μας νίκησαν! Αλλά ήτανε θεοί οι εχθροί μας. Ηλέκτρα, γιατί κλαις? Ντρέπομαι που σε λερώνουν οι δικοί μου βρώμικοι πόνοι. Εσύ είσαι καθαρή. Μείνε έξω από όλα αυτά. Είναι δικά μου όλα. Στον Ορέστη ο Ευρυπίδης πιάνει το νήμα του μύθου των δύο αδερφών του Ορέστη και της Ηλέκτρας αμέσως μετά την δολοφονία της Κλητεμνήστρας για να το φέρει πιο κοντά στα ανθρώπινα μέτρα και να μιλήσει για την επιβίωση των νέων σε ένα κόσμο που καθορίζεται από συνθήκες που τους ξεπερνούν. Βυθίζει τους ήρωές του στο σκοτάδι της θλίψης, της απελπισίας και της απόγνωσης, αναζητώντας το φως, την αλήθεια, την αυτογνωσία. Φοβάμαι! Όχι! Κανείς δεν έρχεται. Μπροστά στο σπίτι η ερημιά.
Μονάχα αυτή για μένα ξαγρυπνά. Άλλος κανείς, κανένας άλλος. Ερημιά, παντού κάνει ερημιά. Γέροντα, πατέρα, για τον Τάνταλο λέω. Αυτός που γέννησε τους χτίστες των σπιτιών μου μονάχα για να τους χτυπάει συμφορά, ώσπου σε ερήπια να γκρεμίσει τις ζωές που γεννήθηκαν μέσα σε αυτά, και θα είναι πάντα δίκαιοι, γιατί έπρεπε να αφανιστούμε και αφανιστήκαμε όλοι εμείς.